Και ενώ φήμες τον θέλουν να συνεργάζεται ξανά με την πρώην σύζυγο του, Κατερίνα Καραβάτου, στην εκπομπή Πάμε Δανάη το πρωί της 5ης 3 Δεύτερα ανακοινώθηκε κάτι εντελώς διαφορετικό για τον κρατερό Κατσούλη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα για το Πάμε Δανάη, ο κρατερός Κατσούλης και η Ντορέτα Παπαδημητρίου επιστρέφουν στη μικρή οθόνη ως πρωταγωνιστές του θεατρικού Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά στους ρόλους που έκαναν στο σινεμά ο αξέχαστος Βασίλης Λογοθετήδης και η Ήλια Λιβικού. Νέα συνεργασία για κρατερό Κατσούλη και Ντορέτα Παπαδημητρίου. Για την ακρίβεια, τα νεοκλασικά είναι η νέα σειρά σπονδυλωτών επεισοδίων του Α που θα αναβιώσει αγαπημένα ελληνικά θεατρικά έργα μεγάλων δημιουργών που έχουν γράψει ιστορία και θεωρούνται κλασικά. Χαρακτήρες και ιστορίες που έχουν μείνει αξέχαστες στη μνήμη μας και παραμένουν πάντα επίκαιρες, παίρνουν ξανά σάρκα και οστά. Οι γνώριμοι και λατρεμένοι μας ήρωες έρχονται στο σήμερα για να μας διασκεδάσουν και να προσφέρουν άφθονο γέλιο με τις τρομερές περιπέτειές τους. Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, μιας πεντάρας νιάτα, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, η κόμισα της φάμπρικας, η κληρονόμη, Δελισταύρου και Ιός, η Βίλα των Οργείων, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη είναι μερικά από τα θεατρικά που έχουν μεταφερθεί στο σινεμά και διασκευάζονται για πρώτη φορά για την ελληνική τηλεόραση για λογαριασμό του Α. Πώς θα ήταν σήμερα ο άπιστος Αποστόλης από το Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά, τι θα έλεγε ο Θόδωρος από το Όμικρον, φίλος μου ο Λευτεράκης όταν αντίκριζε τον φανταστικό φίλο του, πώς θα αντιδρούσε ο Ζάβαλος από τη Βίλα των Οργείων κατά την επαυτοφόρο σύλληψή του από την αστυνομία. Κάθε έργο θα ολοκληρώνεται σε 2 με 3 επεισόδια. Τα γυρίσματα για το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν και πάλι στον σταθμό της Λιβαδιάς όπως και στην παλιά ελληνική ταινία καθώς το σημείο δεν έχει αλλάξει από το 1955 οπότε και γυρίστηκε η ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Thank you.